Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσει από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Τη δυσίωνη πρόβλεψη ότι οι τιμές των τροφίμων θα παρουσιάσουν το επόμενο διάστημα ελάχιστη ή πολύ αποκλιμάκωση έκανε ο υπηρεσιακό υπουργό Οικονομικών και υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης μιλώντας σήμερα σε οικονομικό συνέδριο. Ο κ. Πελαγίδης αιτιολόγησε την εκτίμηση αυτή λόγω του γεγονότος ότι οι τιμές βασικών πρώτων υλών που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές των τροφίμων Τροφίμων, παρουσιάζουν πολύ μικρή υποχώρηση. Συγκεκριμένα οι τιμέ στο σιτάρι είναι μειωμένε μόλι κατά 12 με 13% στο καλαμπόκι, κατά 7% και στη σόγια λιγότερο από 5%. Αυτέ οι μειώσει δεν φαίνεται να οδηγούν τι τιμέ των τροφίμων στην αποκλιμάκωση που θα επιθυμούσε τον νοικοκυριό. Θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε τι τιμέ των τροφίμων να είναι πάνω από τον γενικό πληθωρισμό, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομικών. Ο ίδιος πάντω εμφανίστηκε αισιόδοξο για την πορεία τη ελληνική οικονομία, ενώ υποστήριξε ότι δεν θεωρεί δικαιολογημένη την ανησυχία για το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ο επόμενο γύρο για τα επιτόκια στην Αμερική και την Ευρωζώνη ξεκινά σήμερα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και αύριο ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι αγορέ έχουν προεξοφλήσει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα βασικά επιτόκια για 8η συνεχή φορά, πιθανότατα και πάλι κατά 25 μονάδε βάση. Η απόφαση τη Fed είναι πιο ανοιχτή. Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα είχε αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια νωρίτερα και τώρα αυτέ θα μπορούσαν να τελειώσουν στις Ηνόμενες πολιτείες τα επιτόκια βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών. Ο πληθωρισμό στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική υποχώρησε τον Μάιο στο χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό των τελευταίων περίπου δύο ετών, όπω δείχνουν τα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασία. Ο δείκτη τιμών καταναλωτή αυξήθηκε μόλι 0,1%, μειώνοντα το ετήσιο επίπεδο στο 4%. Αυτή η 12 μήνη αύξηση ήταν η μικρότερη από τον Μάρτιο του 2021, όταν ο πληθωρισμό μόλι είχε αρχίσει να αυξάνεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων. 41 ετών. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και τη ενέργεια, η εικόνα δεν ήταν τόσο αισιόδοξη. Ο βασικό πληθωρισμό ενισχύθηκε κατά 0,4% και εξακολούθησε να είναι αυξημένο κατά 5,3% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Γεγονό που δείχνει ότι ενώ οι πιέσει στι τιμέ έχουν κάπω χαλαρώσει, οι καταναλωτέ εξακολουθούν να βρίσκονται υποπίεση. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατροπή ελιευτικού σκάφους με μετανάστες ανοιχτά της πύλου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 104 άτομα και ανασύρθηκαν 17 σωροί. Στο σκάφος, σύμφωνα με τους μετανάστες, επέβαιναν περίπου 400 άτομα. Στην περιοχή 47 μίλια νοτιοδυτικά της πύλου σε διεθνή ύδατα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και έρευνας. Το αλιευτικό σκάφος είχε αποπλέψει κατά τις πρώτες πληροφορίε στον των αρχών από το Τομπρουκ της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν από τις Ιταλικές. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Όλοι οι διασωθέντες επιβαίνοντες του αλλιευτικού σκάφου αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Καλαμάτας όπου έχει οργανωθεί υποδοχή σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η επόμενη τετραετία συγγνώμη, θα είναι η τετραετία στην οποία η χώρα μπορεί πραγματικά να κάνει το μεγάλο άλμα. Τον Ισέο, ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, Κυριάκο Μητσοτάκη, χθε από την Σαλαμίνα, δεσμευόμενο για αύξηση των μισθών, στήριξη τη οικογένεια και ιδίω τη εργαζόμενη μάνα. Μιλώντα σε συγκέντρωση πολιτών, ο κ. Μητσοτάκη επανέλαβε την κεντρική δέσμευσή του για καλύτερου μισθού για όλου την επόμενη τετραετία. Έβλεπα τα στοιχεία τη εργασία. Πηγαίναμε από, πήγαμε από τον μέσο μισθό 1.050 ευρώ σε μέσο μισθό 1.200 ευρώ μέσα σε μία τετραετία. Θα φτάσουμε το μέσο μισθό στην πατρίδα μας στα 1.500 ευρώ και τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Με περισσότερες επενδύσεις, με περισσότερες θέσεις εργασίας, με εργοδότες οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν καλύτερους μισθούς γιατί θα ψάχνουν εξειδικευμένο προσωπικό, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ, όχι για να γίνουμε συμπλήρωμα στα σχέδια του Μητσοτάκη, αλλά για να είμαστε το αντίπαλο δέος του, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολίτες του Ρεθύμνου. Ο κύριος Τσίπρας απίφθηνε κάλεσμα για ανατροπή των συσχετισμών, διαβεβαιώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει μάχη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Θα ξανακάνουμε την προοδευτική παράταξη, κυβερνόσα παράταξη του τόπου. Με τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά στη διακυβέρνηση και την Κρήτη ξανά πρωτοπόρα, είπε ο κύριο Τσίπρα, εκφράζοντα την βεβαιότητα ότι η Κρήτη θα γίνει ξανά κόκκινη, προοδευτική και δημοκρατική. Με την συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών, αρχίζει αυτήν την ώρα στην πέτρινη αποθήκη του Οργανισμού Λιμένο Πύρεο το 7ο Ναυτιλιακό Συνέδριο τη Ναυτεμπορική με τίτλο Τα Μεγάλα Διλήμματα. Το συνέδριο θέτει σε διάλογο τα βασικά θέματα που απασχολούν την ναυτιλιακή κοινότητα υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων ενό α... ασπροσδόκητη διαρκεία πολέμου στην Ευρώπη, μια ενεργειακή κρίση που αποσταθεροποίησε τι τιμέ πολλών αγαθών και δημιούργησε μια επισητιστική κρίση. Διλήμματα που απαιτούν κρίσιμε αλλά και προσεκτικέ αποφάσει. Το κανάλι τη Ναυτεμπορική, με συνεχεί ζωντανέ συνδέσει, θα καλύψει το συνέδριο και θα μεταδώσει τι τοποθετήσει των κορυφαίων παραγόντων τη ελληνική ναυτιλία. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Ακολουθεί δύο ενημερωτική εκπομπή με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο και τον Παύλο Πανταζόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.